Είναι ο πολίτης, όχι μόνο ο αριστερός πολίτης, αλλά κυρίως ο αριστερός άνθρωπος, είναι πολύ προβληματισμένος. Γιατί λέμε, ας αφήσουμε, α, το γελίο, α, ο Νάρκης, αυτό. Αλλά με συγχωρείς, όταν η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολλά στελέχη, και που είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ και που δεν είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη υψηλού επίπεδου, όπως ο πρώην γραμματέας της Κεντρικής του Επιτροπής. Πολλές φωνές λέγανε, μα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το πόστο. Αυτός ο άνθρωπος συστηματικά υποσκάπτει και συκοφαντεί, ας πούμε, κάθετη την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ, την νεολαία του. Γιατί έπρεπε να περάσουν τόσοι μήνες και να φτάσουμε σε αυτό. Και ποια αξιοπιστία μπορούν να έχουν, ας πούμε, κάποιοι που τώρα τον λένε, ξέρω εγώ, όπως τον λένε τον Πανούση, οι οποίοι είναι οι ίδιοι που τον είχαν βάλει εκεί. Εντάξει, τώρα υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία εγώ νομίζω ότι είναι συγνωστά. Δηλαδή, προσπάθησε τότε ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει μια ευρύτητα, ας πούμε, η κυβέρνηση, να μπουν, ας πούμε, σε ορισμένα κέρια υπουργοί άνθρωποι περάνω πάσης υποψίας για κομμουνισμό και για υπερβολικό ριζοσπαστισμό κτλ. Για προφανείς λόγους σε μια κυβέρνηση εκεί πέρα, μην τρομάξει ο μεσοχώρος. Ήταν μια κυβέρνηση δηλαδή φωτογραφίας, ευρύτητας, ας πούμε, θυμάστε το ενθουσιάστηκαν από διάφορες μεριές κτλ. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα εμπεριείχε πάντα τη σοβαρή πιθανότητα του λάθους. Διότι, εντάξει, υπήρξαν άνθρωποι αδοκίμαστοι, οι οποίοι είχαν κάποιο όνομα, ας πούμε, έξω, κάποια επιρροή, κάποιο κύρος, κάποια ακτινοβολία, και αποδείχθηκαν άνθρακες ο Δισταυρός, αποδείχθηκαν και οι Μπαλαλαλάζοντας. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο Πανούσης, αλλά μην λέμε τώρα, μην μπλέκουμε κι άλλα. Το πιο χαρακτηριστικό, η πιο χαρακτηριστική προσωποποίηση, ας πούμε, αυτού του λάθους είναι ο Γιάννης Πανούσης. Εκ των υστέρων. Ο οποίος από την πρώτη στιγμή, αντί να κοιτάξει πώς θα αλλάξει την αστυνομία, η οποία είναι διαβρωμένη, η Χρυσή Αυγή είναι διαβρωμένη από αυτό, είναι χαρακτηριστικό πώς ψηφίζουν, είναι χαρακτηριστικό τι έκαναν από αυτές που έτρωγε τις μπούφλες ο Κουμουτσάκος. Είναι χαρακτηριστικά όλα αυτά, αντί να κοιτάξει να κάνει, ας πούμε, δηλαδή, έβριζε την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και αλλαγές στην αστυνομία, έβριζε την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε για την αριστερά και με συγχωρείς, και προμήθευε τον Πρωθυπουργό με ψεύτικες πληροφορίες όταν είχε δύρει η αστυνομία έξω από τη Βουλή, έτσι, και εξέθετε τον Τσίπρα, ο οποίος τον άκουγε, να λέει εδώ μέσα στο στούντιο του Κόκκινου ότι ήταν πράκτορες ξένων υπηρεσιών και δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε. Ο Τσίπρας δεν τον άλλαξε την εποχή εκείνη, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε είναι, επειδή ήταν μια περίοδος πολύ δύσκολων διαπραγματεύσεων και τα λοιπά, έτσι νομίζω εγώ, έτσι κατάλαβα πολιτικά, δεν τον άλλαξε στη μέση, ας πούμε, της πρώτης θητείας της κυβερνητικής, για να μην υπάρξει, ας πούμε, ένας αντιπερισπασμός, ένας θόρυβος, μια επίθεση κατά τη κυβέρνηση σε μια στιγμή που χρειαζόταν, ας πούμε, έτσι, να εμφανίζεται και οδός ενωμένη απέναντι στους δανειστές. Και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι στην καινούργια κυβέρνηση δεν υπήρξε, ας πούμε, Πανούσης, τελεία και παύλα. Υπάρχει τώρα ως συγγραφέας νουάρ, μυθιστορημάτων, και ως, ας πούμε, κατήγορος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ νομίζω όμως ότι πρέπει να μείνουμε ευγενία. Εσύ που αγαπάς τα νουάρ όμως. Πανούση, πολύ περισσότερο σε αυτούς που δεν βρίσκουν τίποτα σε αυτό που έκανε. Τίποτα κακό. Πήρε, ρε παιδί μου, τις μαγνητοτενίες μαζί του, δεν ξέρω τι πήρε, που τις έκανε η ΕΥΠ, δεν ξέρω πώς τις έκανε. Τις πήρε μαζί του στο σπίτι, τις κλώσσισε, δεν ξέρω τι να γίνει. Και τις έδωσε στο Μέγκα. Και τις έδωσε στο Μέγκα. Και τις έδωσε στο Μέγκα. Στο Μέγκα, τις έδωσε εδώ, μετά βγήκε. Υπάρχει ένα πλέγμα συμφερόντων. Αυτοί ενδιαφέρονται όχι για την τρομοκρατία, για τις άδειες. Ενδιαφέρονται τέλος πάντων. Ένα πλέγμα συμφερόντων από πίσω του, το οποίο, ας πούμε, τον προώθησε, τον ανέβασε, γιατί πρώτο θέμα δεν έγινε ο Πανούσης με τις ανοησίες που είπε. Πρώτο θέμα έγινε γιατί τον έκαναν. Όπως έγινε χτες πρώτο θέμα οι πενταροδεκάρες, προχτές πρώτο θέμα αυτό που είπε η κάποια κυρία για τα θρησκευτικά. Τώρα βρήκανε, τώρα θα έχουμε μέρες να ασχολούμαστε με τον Πάνος, ενώ γίνεται της κακομοίρας με τα κόκκινα δάνεια, ενώ γίνεται της κακομοίρας με την πρώτη κατοικία, με τις 100 δόσεις, θα ασχολούμαστε με τις μαλακίες του Πανούση. Αυτή είναι η ιστορία. Και θα υπονομεύεται η κυβέρνηση και θα διαβρώνεται και θα βάλετε, γιατί ο Πανούσης λέει το λάμπρο τρομοκράτη, ας γελάσω. Γιατί όποιος ξέρει πρόσωπα και πράγματα καταλαβαίνει πόσο ανοησίες είναι όλα αυτά, και όμως. Μα ήταν και ο ρόλος του, ο θεσμικός του ρόλος του Πάνου Λάμπρου να πηγαίνει να μιλάει με τους κρατούμενους. Το ξέρω τι ήταν του Πάνου Λάμπρου, αλλά... και δεν νομίζω ότι πρέπει να μπούμε στη τέτοια έλεος, συζήτηση. Έλεος, προς Θεού. Δηλαδή έλεος, τώρα θα ψαχνόμαστε μεταξύ μας.
Αυτή είναι μια παλιά κατηγορία που ξεκίνησε από την άκρα δεξιά, η οποία μίλησε για τα άκρα, για τις σχέσεις με την τρομοκρατία. Τέλος πάντων, μην ξεχνάμε τώρα ότι η κυρία που βρίσκει φως στο τούνελ είχε κατηγορήσει για βρει αρχηγό της 17 Νοέμβρη τον Περικλή Κοροβέση. Δεν ξεχνούνται αυτά. Μόνο άλλους υπουργούς του Πασόκ. Ο Παπανδρέου, Ανδρέας, τέλος πάντων. Διάφοροι κατά καιρούς έχουν κατηγορηθεί για τέτοια πράγματα κτλ. Και πάντα ήταν μια έτσι πολύ αρεστή σε διάφορους. Ακόμα και η Αλέκα είχε πει ότι χαϊδεύουμε τα πια. Τον κουκουλοφόρο. Δεν ξέρω πώς τα βρίσκαμε κάτω από την κουκούλα. Να. Και ας πούμε έρχεται το αυτό και βγήκαν τώρα, δεν έχουν τι να πούνε, δεν έχουν τι να κάνουν, βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή και η κυβέρνηση με τις δυσκολίες που έχει και στις διαπραγματεύσεις και τα λοιπά, και βρίσκουν και το πανάκι την κυβέρνηση, αλλά είναι οργανωμένο αυτό το πράγμα.